μάλλον προβλήματα μας φέρνει, παρά είναι θετικό. Mm-hmm. Έτσι. Το ότι είναι υποστελεχωμένα και τα τέσσερα νοσοκομεία του νομού αποδεικνύεται για άλλη μια φορά, και πόσο μάλλον εν μέσω της πανδημίας που έφερε στην επιφάνεια πάρα πολλά προβλήματα. Έτσι. Mm-hmm. Υπάρχει και τώρα για το νοσοκομείο μας. Υπάρχει μια απόφαση την Παρασκευή, έτσι, mm-hmm. μετά το πέρας του ωραρίου, mm-hmm. η οποία θεωρούμε ότι είναι εντελώς απαράδεκτη. Θεωρούμε ότι είναι εντελώς αψυχολόγητη. Mm-hmm. Έτσι. Θεωρούμε ότι δεν εξαντλήθηκαν πραγματικά όλα τα περιθώρια ώστε να βρεθεί μια πραγματικά βιώσιμη λύση. Αυτό το οποίο μας παρουσιάζουν σαν απόφαση, έτσι, ναι. Δεν είναι λύση. Δημιουργεί 10 προβλήματα και λύνει ένα. Για πάμε να τα δούμε, για να, να ξεκαθαρίσουμε, ναι. Τι... δηλαδή, λύνεται ένα πρόβλημα, ας πούμε, στον Άγιο Νικολαίο, προσωρινό, σωστά, έτσι. Για κάνα 2 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτή. 3 μήνες είναι η απόφαση. Η μετακίνηση. Έτσι, ακριβώς. Ωραία. Και τι δημιουργεί, ωραία. Στο άλλο τώρα νοσοκομείο. Τι δημιουργεί στο άλλο τμήμα. Ήδη οι γιατροί μας, οι αναισθησιολόγοι, δουλεύουν παραπάνω ημέρες και παραπάνω ώρες, κάνουν παραπάνω εφημερίες, χωρίς να τις πληρώνονται. Ναι. Ήδη. Έτσι. Έχουν βάλει, δηλαδή, όπως λέμε, πλάτη για το καλό του νοσοκομείου, για το καλό των ασθενών. Mm-hmm. Ωραία. Παίρνοντας τον ένα και πηγαίνοντας το στον Άγιο, και με βάση την απόφαση την οποία ο κύριος διοικητής των διασυνδεόμενων νοσοκομείων αναφέρει κιόλας ότι πρέπει να καλύψουν τις υπόλοιπες μέρες όσο θα λείπει αυτός ο ένας, σημαίνει ότι πρέπει να βάλουν κι άλλη πλάτη. Σημαίνει ότι πρέπει να δουλέψουν εχθρά. Μάλιστα. Κι άλλο, ακόμη περισσότερο. Να. Για να καλύψουν και τον ένα ο οποίος θα φύγει. Mm-hmm. Δύο, βρισκόμασταν σε αναστορία αδειών. Ο κόσμος περιμένει πώς και πώς να πάρει λίγη άδεια. Γιατί, ενδεχομένως ερχόμενο το τέταρτο κύμα να ξαναγίνει πάλι αναστολή αδειών. Mm-hmm. Με αυτή την κίνηση δεν θα πάρει κανένας άδεια. Mm-hmm. Μπορεί να λειτουργήσει ένα τμήμα με ένα άτομο για 31 μέρες. Δεν γίνεται. Για ποιο τμήμα, σε ποιο τμήμα να αναφέρεστε? Το αναισθησιολογικό, αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως. Δηλαδή για το δικό μας, εννοείται, για τη Σειρά Πέτρας. Βεβαίως, για τη Σειρά Πέτρας. Ακριβώς. Θα μείνει ένα άτομο, ναι. Γιατί αν θελήσει να πάρει άδεια το δεύτερο, ναι. Για να ξεκουραστεί λίγο, θα μείνει ένα άτομο. Ναι. Μπορεί να εφημερέψει αυτό το ένα άτομο μόνο του? Δεν γίνεται. Ναι, σαφώ, σωστά. Έτσι, αυτό δεν γίνεται σε τριτοκοσμικές χώρες. Mm-hmm. Έτσι. Παίρνοντας το άτομο αυτό και πηγαίνοντας τον αισιολόγο μας δηλαδή, και πηγαίνοντας τον στον Άγιο Νικόλαο, έτσι, τον πάνε στο ίδιο τμήμα μαζί με τη σύζυγό του. Είναι δυνατόν να πάρουν μαζί άδεια 2 άτομα το ίδιο τμήμα? Δεν γίνεται, δεν θα τους αφήσουν. Οπότε αμέσως διαταράστηκε η οικογενειακή τους γαλήνη. Που ναι. Πιθανόν να είχαν προγραμματίσει να πάνε να ξεκουραστούν. Ναι. Έτσι. Ο κύριος Μαρουσάκης βέβαια είπε ότι θέλει ο αισθησιολόγος να πάει στον Άγιο Νικόλαο. Όχι. Αυτό δεν ισχύει που είπε ο κύριος Μαρουσάκης. Είναι ανακρίβεια. Πραγματική ανακρίβεια. Mm-hmm. Έτσι. Πραγματική ανακρίβεια. Και το ερώτημά μου, το οποίο το έχω ξανακάνει, είναι το εξής. Για ποιο λόγο, με τόσο πάθος και τόση αγωνία, υποστηρίζει αυτή την απόφαση, εάν και εφόσον μπορεί να βρεθεί λύση ακόμη και εκτός σύνορων Κρήτης? Ναι. Γιατί η φημολογία η οποία κυκλοφορεί είναι ότι όντως έχει βρεθεί λύση, και μάλιστα εκτός Κρήτης. Μάλιστα. Εάν όντως ισχύει κάτι τέτοιο, έτσι, για ποιο λόγο με τόση αγωνία και πάθος υποστηρίζουμε αυτή την απόφαση? Όχι βέβαια, θα ανακριθεί. Να ανακριθεί. Μάλιστα. Έτσι, αυτό θέλουμε. Να βρεθεί μια πραγματική λύση. Μας είπε πριν ότι εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια, τέλος πάντων, γιατί πολύ σωστά και, έτσι, και λογικά το βάζετε, κύριε Βλασάκη, το γεγονός ότι θα πρέπει πραγματικά να εξαντληθεί όλη αυτή η διαδικασία εξέβρεσης γιατρού και να μην... παίρνουν συνήθως από το νοσοκομείο της Ιεράπετρας ό,τι λείπει από τον Άγιο Νικόλαο. Σε μια συνέντευξή του, έτσι, σε μια συνέντευξή του, σήμερα το πρωί, είπε ότι είχαν προσπαθήσει παλαιότερα να βρουν από το Ηράκλειο. Να. Και δεν βγήκε άκαρπη αυτή η διαδικασία. Mm-hmm. Ωραία, ωραία. Το εκτός νομού Κρήτης το έχουν κοιτάξει. Να. Και δεν μιλάω ο κύριος Μανουσάκης. Ο κύριος Μανουσάκης δεν είναι διοίκηση. Ναι. Ναι, δεν το ξέρετε αυτό ακριβώς. Δεν το ξέρω και δεν με νοιάζει κιόλας στην παρούσα φάση, έτσι. Αλλά σίγουρα με βάση υποψή στο γεγονός ότι ένθερμα και με αγωνία υποστηρίζει αυτή την απόφαση. Ναι. Την οποία κάποιες μέρες πριν σε ένα δελτίο τύπου τους, έτσι, το είχαν αναφέρει μέσα. Ναι.
Μα αυτό το έχουμε δει, κύριε Βλασάκη, το τελευταίο, τελευταίες δύο εβδομάδες. Κάνουμε προτάσεις δηλαδή πολύ... και βγαίνουν, ναι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Η δουλειά τους συλλόγου εργαζομένων είναι άλλη. Έτσι. Ναι. Η δουλειά τους συλλόγου εργαζομένων γενικότερα, όπως το δικό μας, είναι άλλη. Ωραία. Ναι. Αντιλαμβανόμαστε και συγγένειες, τα αντιλαμβανόμαστε όλα, αλλά η δουλειά τους συλλόγου εργαζομένων είναι άλλη. Έτσι. Ναι, γι' αυτό το είπα πριν. Ο κάθε σύλλογο εργαζομένων αγωνίζεται για το νοσοκομείο του. Έτσι, και με καλή συνεργασία και διάλογο μπορούμε να προσπαθήσουμε έτσι, και να διεκδικήσουμε την αναβάθμιση και των τεσσάρων νοσοκομείων. Τώρα, για να είμαι δίκαιη, πάντως, μέσα από τις δικές σας ανακοινώσεις, κύριε Βλασάκη, του συλλόγου δηλαδή εδώ της Ιεράπετρας, βλέπουμε ότι δεν κοιτάτε αποκλειστικά, ας πούμε, το συμφέρον της Ιεράπετρας μόνο, κοιτάτε όλου του νομού. Όπως το αντιλαμβάνουμε, προσέξτε, και αυτό είναι λίγο, και το σωστό. Προσέξτε λίγο, αυτή τη στιγμή είμαστε διασυνδεόμενα. Όπως αποδεικνύεται, έτσι, όταν έχει πρόβλημα ένα νοσοκομείο και αποδείχθηκε με αυτή την απόφαση η οποία πάρθηκε, έτσι, ζητάμε από τον δίπλα. Υπάρχει αυτή η νοοτροπία, δυστυχώς. Γι' αυτό θέλουμε την αναβάθμιση των τεσσάρων. Ναι, και θέλουμε και το αυτοδιοίκητο. Ακριβώς. Συζητιέται πάλι τώρα το τελευταίο έτος, όπως και πολύ παλιότερα, αν θυμάστε καλά, η δημιουργία ενός σύγχρονου, μεγάλου και υπερπλήρες νοσοκομείου, πλήρως επανδρωμένο και τα υπόλοιπα να είναι βοηθητικά. Δεν είμαστε αντίθετοι σε αυτή την άποψη. Αυτό όμως είναι ένα μακροχρόνιο σχέδιο. Και θα πρέπει να το συζητήσουμε με σοβαρότητα και να συμφωνήσουμε. Όμως, στην παρούσα φάση τι γίνεται. Δεν πρέπει να επανορθούν τα νοσοκομεία μας. Ερχόμενος δηλαδή ο εκάστοτε ασθενής, ο εκάστοτε πνιγμένος από το γούδουρα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, της Ιεράπετρας, συγγνώμη, μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου έχει πεθάνει. Είναι τέτοια τα ζητήματα. Ναι. Δεν πρέπει να έχουμε ένα πλήρως επανδρομένο νοσοκομείο. Πού θα δοθεί η πρώτη βοήθεια. Να σας πω, κύριε Βλασάκη. Πόσες ζωές έχουν σώσει και οι αναισθησιολόγοι μας και οι καρδιολόγοι μας και όλο το προσωπικό κάτω. Λοιπόν, θέλει να κάνει παρέμβαση ο κ. Μανουσάκης. Δεν νομίζω να έχετε αντίρρηση. Όχι, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ούτε με τον κύριο Μανουσάκη. Θα είμαστε κόσμοι. Γιατί εδώ το έχουμε, πώς το λένε, κοιτάμε το δέντρο και κάνουμε το δάσος όλοι. Ούτε να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα ούτε με τους εργαζόμενους, έτσι, ούτε με τον κύριο Μανουσάκη σαν κύριο Μανουσάκη. Ωραία, για πάμε έτσι. Να τον ακούσουμε και αυτόν θέλει να κάνει παραδιαβάση. Θέλουμε να πριτανεύσει απλά η λογική, να βρεθεί μια βιώσιμη λύση. Εμείς συμπάσχουμε αυτή τη στιγμή για τον Άγιο Νικόλαο. Εννοείται. Και αυτό του φαίνεται μέσα από τις ανακοινώσεις, κύριε Μανουσάκη. Μ' ακούτε? Εγώ πήρα γιατί άκουσα ένα υπονοούμενο για τη συγγένειά μου με το διοικητή. Είναι ότι αυτό που λένε όλοι off the record, το λέω εγώ on the record, ότι εσείς κάνετε κουμάντο στο νοσοκομείο και όχι ο κύριος Ανδρεαδάκης. Λοιπόν, αυτό, με τον κύριο Ανδρεαδάκη, λέγεται. Εδώ και πάρα αυτό λέγεται. Ναι. Εγώ με τον κύριο Ανδρεαδάκη εδώ και πάρα πολλούς μήνες, τουλάχιστον τον περισσότερο χρόνο που είναι η θητεία του, δεν λέμε ούτε καλημέρα. Εννοείται, έχετε ενδοοικογενειακές διατριβές που δεν μας αφορούν. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει. Όχι, δεν έχουμε. Θα το ξεκαθαρίσω αυτό για αυτό που είπατε. Δεν έχουμε προσωπικές σχέσεις καθόλου. Δεν πηγαίνω στο γραφείο του ποτέ. Και οι ελάχιστες φορές που πηγαίνω στο γραφείο του και μιλάμε, οι ελάχιστες φορές που έχουμε μιλήσει, είναι μόνο παρουσία άλλων συναδέλφων όσο ήμουν στο Σύλλογο Νοσηλευτών μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Νοσηλευτών. Και τώρα προχθές που πήραμε μαζί με τους συναδέλφους του Συλλόγου Εργαζομένων μαζί. Εντάξει, αυτό τώρα δεν είναι. Για να το ξεκαθαρίσουμε, επειδή το είπατε και εσείς τώρα. Ναι. Αυτό ακούγεται. Εγώ με τον κύριο διοικητή δεν έχουμε καθόλου σχέσεις. Καθόλου. Όταν λέμε καθόλου, αυτό το ξέρουν όλοι, ότι οι σχέσεις μας δεν είναι καθόλου καλές και ούτε μία παρέμβαση δική μας και δική μου στην διοίκηση συμβαίνει. Και αυτό φαίνεται και από τη στάση που έχουμε κρατήσει και ο Σύλλογος Νοσηλευτών και τώρα ο Σύλλογος Εργαζομένων, που δεν κουκουλώνουμε τα προβλήματα, θα παρουσιάζουμε και διεκδικούμε και λύσεις τους. Έτσι, με άλλη λογική, αν ισχύει αυτό που λέγατε, εννοείται ότι τίποτα δεν θα βγαίνει προς τα έξω, θα κουκουλωνόταν οι καταστάσεις και όλα ωραία και καλά. Έτσι, αυτό θέλει κάποιος. Εντάξει, δεν το λέω εγώ, το λένε... Εγώ είμαι υποχρεωμένος και το ξέρετε κι εσείς. Δεν είναι όμως αυτό το θέμα μας τώρα. Και είμαστε δημόσια τώρα, κύριε Μανουσάκη, με όλο το σεβασμό που σας έχω, έτσι. Εάν αυτή τη στιγμή βρεθεί λύση με εντατικό λόγο από την Αθήνα,
ή από το Ηράκλειο, έχετε και είναι μόνιμοι και βιώσιμοι, είστε κανένα πρόβλημα? Όχι βέβαια, κανένα πρόβλημα δεν έχουμε. Όχι. Εννοείται. Μας φορολογείτε. Αν βρεθεί όμως, δεν αποδεικνύεται, αν βρεθεί δεν αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι δεν εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια, κύριε Μανουσάκη. Όχι. Γιατί εγώ το ξέρω ότι εξαντληθήκαν όλα τα περιθώρια, τουλάχιστον όσον αφορά και προς τη ΔΥΠΕ. Ξέρω ότι γινόταν συνεχές επαφές όλο το προηγούμενο διάστημα και γινόταν κάθε προσπάθεια να βρεθεί γιατρός από όλου. Εγώ θέλω να μου επιβεβαιώσει, σας παρακαλώ πολύ, άλλο ένα ερώτημα που έχω, το οποίο θέσατε το πρωί. Όχι, αυτό που θα αποδειχθεί είναι ότι διοικητής των διασυνδεόμενων είναι ο Καλατζάκης. Γιατί αυτό που δεν μπόρεσε να γίνει πριν εκβιάσει και απειλήσει ο Καλατζάκης, θα γίνει μετά τις απειλές και τους εκβιασμούς του Δημάρχου Ιεράπετρα. Αυτό θα αποδειχθεί ότι την πολιτική δύναμη την έχει ο Καλατζάκης και όχι ο Ανδρεατάκης. Δεν έχει τώρα θέση εδώ ο Καλατζάκης. Εδώ είναι θέμα. Όχι, μα δεν είναι. Τώρα τα είπαμε και το πρωί, μην τα ξαναλέμε. Εντάξει, πέρα από τα άλλα. Μα σα είπα και σε εσά, κύριε Μανουσάκη, υπάρχει μια αντίδραση και τοποθετήσεις σοβινιστικές, μπορεί να πει κάποιο, για το νοσοκομείο το μεγάλο, το κεντρικό που θα είναι στο. Δηλαδή, μην τρελαθούμε τώρα να παραπλανούμε. Εντάξει, τα είπατε το πρωί. Αυτό είναι πρωτόγνωρο, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ όσο χρόνια εγώ ασχολούμαι με τα κοινά των νοσοκομείων. Είναι γιατί υπάρχουν και πορεία και να απειλεί και να εκδιάσει. Εντάξει, υπάρχουν και παρεμβάσεις τώρα και από εσάς και από το. Είναι πρωτόγνωρο αυτό το πράγμα. Κύριε Μανουσάκη, και κάτι άλλο σας παρακαλώ πολύ. Το πρωί σε μια συνέντευξή σας είπατε ότι ο αναπληρωτής διοικητής, ο κ. Καλλιονάκης, στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου συμφώνησε για τη μετακίνηση του κυρίου του αναισθησιολόγου μας. Ισχύει αυτό? Ναι, εγώ αυτή την ενημέρωση έχω. Μάλιστα. Γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το σύλλογο εργαζόμενων Ιεράπετρας, έτσι. Και είπα ότι δεν θα αντιδράσει κιόλας. Μάλιστα. Ωραία. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε. Ωραία. Και πραγματικά τα αποδεικτήκαν τα πράγματα πολύ διαφορετικά. Όπως και ο ίδιος ο αναισθησιολόγος έλεγε ότι συμφωνεί με τη μετακίνηση. Ναι. Επιτρέψτε μου, επειδή έχω προσωπική επικοινωνία με τον. Έτσι. Είναι τελείως αντίθετος. Είναι τελείως αντίθετος. Και καλά, και εγώ έχω προσωπική εικόνα. Είναι τελείως αντίθετος. Και είναι πολύ συγκεκριμένο. Και εγώ σας λέω γιατί αν συμφωνούσε σε αυτή τη μετακίνηση. Να αλλάξει τάση. Αν συμφωνούσε με αυτή τη μετακίνηση, σίγουρα δεν θα ήταν τέτοια η στάση μας, κύριε Μανουσάκη. Συμφώνησε με τη μετακίνηση ο γιατρός. Συμφώνησε, τον πήραν τηλέφωνο και λέει ναι, δέχομαι να έρθω. Και μετά βγήκε η απόφαση, και μετά που βγήκε η απόφαση και τις αντιδράσεις δέχτηκε πιέσει. Ο γιατρός είχε συμφωνήσει να μετακινηθεί. Επειδή αμέσως από την Παρασκευή έχω προσωπική επικοινωνία μαζί με τον γιατρό αναισθησιολόγο, είναι τελείως διαφορετική η εικόνα, κύριε Μανουσέ, και τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Έτσι, επιτρέψτε μου. Και εγώ έχω προσωπική εικόνα και γι' αυτό το λέω. Επιτρέψτε μου. Δεν το βγάζω στο κεφάλι μου. Έτσι, και εγώ έχω προσωπική εικόνα. Επιτρέψτε μου. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι η σύζυγος του συγκεκριμένου γιατρού εργάζεται στο νοσοκομείο. Ακριβώς. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα είναι αυτό. Ακριβώς. Είμαστε μαζί και έχω προσωπική εικόνα ότι ο γιατρός δέχτηκε να μετακινηθεί. Εντάξει. Εντάξει, μην καθόμαστε και δημιουργούμε ζητήματα και την παραθέσει στην κοινωνία χωρίς να υπάρχουν. Όχι βέβαια, πώς δεν υπάρχουν. Ναι, αυτή τη στιγμή. Πώς δεν υπάρχουν, σας παρακαλώ πολύ. Τι πράγματα θα δείτε, τις εντυπώσεις προσπαθείτε να τα κερδίσετε, δεν το καταλαβαίνω. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Η πραγματικότητα είναι ακριβώς αυτή που σας λέω. Εγώ προσωπικά μίλησα μαζί του κύριο με τον αναισθησιολόγο, να μιλάμε και ονόματα, έτσι. Και μου είπε όχι, δεν θέλω να πάω. Ξεκάθαρα την Παρασκευή το απόγευμα. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Κάθε φορά γίνεται η ίδια ιστορία. Αλλά ο Σύλλογος Εργασμών του Νοσοκομείου Ιεράπετρας ανακοίνωση για τη μετακίνηση του πνευμονολόγου στο Ηράκλειο δεν έβγαλε. Εντάξει τώρα, κύριε Μανουσάκη, μισό λεπτό τώρα. Μισό λεπτό. Φαίνεται από την ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων της Ιεράπετρας ότι είναι προς την κατεύθυνση. Έτσι, όχι τη σοβινιστική, να βλέπει και τα προβλήματα δικά σας και να γίνεται προσπάθεια λύσεων, έτσι, και όχι ο καθένας. Δηλαδή, εντάξει τώρα. Δεν έβγαλε ανακοίνωση για τη μετακίνηση της πνευμονολόγου στο Ηράκλειο. Δηλαδή, εντάξει, όταν η ίδια, η πνευμονολόγος δεν το θέλει να πάρουμε θέση και μας το μεταφέρει έτσι, πού είναι το δικό σας το πρόβλημα? Και εσείς, ως τι ανακατεύεστε στο Σύλλογο Εργαζόμενων Ιεράπετρας.
Δεν είστε πρόεδρος, κύριε Μανουσάκη. Είναι επιλεκτική ανάλογα με τις εκλογές. Μα μισόλυτε τώρα, γιατί δεν ακούγεστε. Κύριε Μανουσάκη. Να μην υποβαθμιστεί το νοσοκομείο ή αυτό που θέλει ο γιατρός εν τέλει. Δεν είστε πρόεδρος των συλλόγων των διασυνδεόμενων. Μην μπερδεύεστε. Δεν είπα, δεν λέω αυτό. Ωραία, δεν έχετε λοιπόν καμία δουλειά. Δεν έχετε καμία δουλειά με το Σύλλογο Εργαζομένων Ιερόπετρα. Θα ξεκαθαρίζουμε αυτά τα πράγματα. Η ευαισθησία σας είναι. Μα αφήστε να μιλήσει, κύριε Μανουσάκη. Έχετε. Μισό λεπτό τώρα. Κύριε Μανουσάκη, έχετε ευχέρεια λόγου και είστε και εξοικειωμένος με τα ραδιόφωνα. Ο κύριος Βλασάκης δεν βγαίνει συχνά. Αφήστε να ακούσουμε τι θέλει να πει. Μην το καπελώνετε, θέλω να πω, για να έχουμε μια έτσι. Να ακούμε και τον ένα και τον άλλο. Πιστέψτε με, κυρία Τσαγκαράκη, δεν έχω ανάγκη να με καπελώσει κανένα. Όχι, δεν θέλω να. Με συγχωρείτε, το καταλαβαίνω. Απλά να ακούγεστε. Ξεκάθαρα και ωραία. Ωραία. Ο κύριος αυτή τη στιγμή, Μανουσάκης, δεν έχει καμία δουλειά με το Σύλλογο Εργαζομένων Ιεράπετρας. Καμία δουλειά. Δεν είναι πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων. Να αφήστε το να μιλήσει. Εσείς μπορείτε να κάνετε κριτική σε εμάς και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κριτική σε εσάς. Όχι βέβαια. Αυτή τη στιγμή όμως μου λέτε κάτι και παίρνετε και θέση για κάτι το οποίο πραγματικά δεν σας αφορά. Γιατί δεν μας αφορά. Στο νοσοκομείο σας ερχότανε. Την υποβάθμιση τη δημόσια υγεία στην Ιεράπετρα. Σας παρακαλώ πολύ. Αν υποβαθμίζουν τι υπηρεσίε που παρέχονται στους πολίτες της Ιεράπετρας, εξαρτάται με το αν θέλει ο ίδιος ο γιατρός να βγάλει την ανακοίνωση ή όχι. Όχι βέβαια. Λοιπόν, όχι βέβαια, εσείς γνωρίζετε αν είχαμε κάνει εμείς κάποια κίνηση. Γνωρίζετε. Όχι, προσοχή για να πετρείτε στο νοσοκομείο, μένει με ένα πνευμονολόγο. Μην προσπαθείτε να αποπροσανατολίσετε τη συζήτηση, κύριε Μανουσάκη. Μην προσπαθείτε να αποπροσανατολίσετε τη συζήτηση. Έχει γίνει τη μετακίνηση χειρουργού από το νοσοκομείο Ιεράπετρας προς το νοσοκομείο του Ηρακλείου. Μην προσπαθείτε να αποπροσανατολίσετε τη συζήτηση. Το θέμα μας... Έχει γίνει μετακίνηση δημοτικού χειρουργού από το νοσοκομείο Ιεράπετρας στο νοσοκομείο του Ηρακλείου. Απαντήστε. Το θέμα μας είναι άλλο. Από τη στιγμή, εάν βρεθεί μόνιμη λύση και σας ρωτάμε, πιστεύω κύριε Μανουσάκη, μα δεν ακούγεστε, ειλικρινά τώρα, έτσι όπως το κάνετε. Το πρόβλημα είναι άλλο, έτσι, και μας απαντάτε ευθέως. Εάν βρεθεί λύση εκτός νομού... Εννοείται, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Έτσι, έχετε κάποιο πρόβλημα. Εάν έρθει δηλαδή από εκτός νομού και έρθει και από εκτός εντελώς συνόρων, και καλυφθεί το νοσοκομείο και επανδρωθεί, έτσι, και διεκδικήσουμε και μετά κι άλλο κόσμο να έρθει, γιατί αυτό είναι το ρεζουμέ. Να επανδρωθούν τα νοσοκομεία, κύριε Μανουσάκη. Αυτά που μου λέτε αυτή τη στιγμή, εγώ τα ακούω βερεσέ. Αυτό μας ενδιαφέρει, να επανδρωθούν τα νοσοκομεία. Κύριε Μανουσάκη. Εσάς φεύγουν γιατροί και πηγαίνουν στο Ιράκ. Μισό λεπτό τώρα, κύριε Μανουσάκη. Ωραία. Δεν είναι εκεί το θέμα μας. Το θέμα μας είναι. Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα μας, φυσικά. 15 χρόνια το κάνετε αυτό συστηματικά. Το έχετε μάθει πια το παραμύθι. Μα όλα. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Οι γεραπετρίτες πρέπει να ξέρουν ότι ο σύλλογος εργαζομένων πηγαίνει και φωνάζει. Ο δήμαρχος φωνάζει. Όταν οι γιατροί φεύγουν από το νοσοκομείο, οι γεραπετρίτες πηγαίνουν στο Ηράκλειο, δεν βγάζει τι. Όταν φεύγουν οι γιατροί και πηγαίνουν στον Άγιο Νικόλαο, πηγαίνουν. Κάντε λάθος αυτό. Κάντε λάθος. Όχι. Κύριε Μανουσάκη, Έχετε αυτή την άποψη. Μπράβο σας. Δικαίωμά σας. Δικαίωμά σας. Είναι κρίμα. Πραγματικά. Μισό λεπτό. Έτσι. Δικαίωμά σας, κύριε Μανουσάκη, αυτό. Και έχω και ανθρώπους της γενιάς μου μένουν στην Ιεράπετρα. Έχει μετακινηθεί γενικός χειρούργος από το νοσοκομείο της Ιεράπετρας και έχει πάει στο Ηράκλειο. Τι δουλειά έχει το Ηράκλειο τώρα. Μπορεί να θέλει. Θέλει να πάει στο νοσοκομείο του Ηρακλείου. Λοιπόν, η ουσία είναι μία. Η ουσία είναι και αυτό που λέει ο κύριος Βλασάκης. Μισό λεπτό. Δεν το καταλαβαίνω. Πώς μπορείτε να το διασυνδέσετε αυτό, δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Εγώ το λέω ευθέως ότι η ευαισθησία σας είναι επιλεκτική. Και οι ανακοινώσεις που βγάζετε είναι επιλεκτικές. Και εσάς οι ανακοινώσεις που βγάζετε, κύριε Μανουσάκη, αν μου επιτρέπετε τότε, είναι μάλλον προφητικές. Μάλλον προφητικές. Σας παρακαλώ πολύ τώρα. Δεν θα μπω σε αυτό το μικρό παιχνίδι που πάτε να παίξετε για να κερδίσετε τις εντυπώσεις. Αυτό σας λέω εγώ. Αυτό έχω να σας πω. Αυτό έχω να σας πω. Εγώ ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων, το σκεπτικό της συνεργασίας μεταξύ των νοσοκομείων το έχει υπερασπιστεί πάρα πολλές φορές. Δεν τα είπα τώρα αυτά τα πράγματα.
Εγώ συμμετείχα στο Διοικητικό Συμβούλιο πολύ πριν έρθει και ο κύριος Ανδρεαδάκης και πολύ πριν εμπλακείτε εσείς με τα κοινά των νοσοκομείων. Γι' αυτό μας κάνει περισσότερο εντύπωση, κύριε Μαρκουδάκη. Γι' αυτό μας κάνει περισσότερο εντύπωση. Οι απόψεις μας δεν έχουν αλλάξει. Γι' αυτό μας κάνει περισσότερο εντύπωση, κύριε Μανουσάκη. Δεν έχουν αλλάξει οι απόψεις μας. Τα ίδια λέγαμε και τότε. Ότι χρειάζεται συνεργασία και να βοηθηθεί το κεντρικό νοσοκομείο, γιατί είναι νοσοκομείο όλων των λασιφιωτών. Δεν είναι μόνο των ιαραπαιδρυτών. Και γιατί κάποιες βοήθειες να μην έρθουν. Και γιατί κάποιες βοήθειες να μην έρθουν εκτός νομού. Αυτό δεν καταλαβαίνω, κύριε Μανουσάκη. Εννοείται. Εμείς δεν έχουμε. Εννοείται ότι δεν έχουμε πρόβλημα σε αυτό. Και το ζητούμε και το διεκδικούμε. Αλλά όταν δεν μπορούν να έρθουν εκτός νομού, θα δοθούν εντός νομού. Μα η απάντηση που, ξέρετε ποια απάντηση έδωσε η ΔΥΠΕ, οι άνθρωποι από το Ηράκλειο, όταν ασκούνταν πίεση για το θέμα του ανεσιολόγου. Η απάντηση, ξέρετε ποια ήτανε. Μα τι μιλάτε εσείς στο Λασίθι, έχετε 8 ανεσιολόγους. Ναι, αλλά και τέσσερα λοιπόν, μισό λεπτό, κύριε Μανουσάκη. Χρόνια τώρα υπήρχε θέμα με την παθολογική. Ήρθε ποτέ κανένας παθολόγος να βοηθήσει την παθολογική του νοσοκομείου που κόντευε να κλείψει. Πάρα πολλά χρόνια ερχόταν ναι. ο γιατρός από το νοσοκομείο της Νεάπολης. Της Νεάπολης. Ναι, βεβαίως. Ωραία. Θέλω να πω ότι συνήθως αυτό που γίνεται είναι. Μην παρουσιάζετε ναι, όχι, μα δεν είναι. Πολίτες, δεν το ξέρω. Εγώ ξέρω ότι ήταν η κλινική του. Αυτό, αυτό κάνετε. Αυτό. Συνέχεια το κάνετε. Κύριε Βλατάκη, πείτε μου ένα παράδειγμα εργαζόμενου γιατρού που τον έχει πάρει στο νοσοκομείο γυναικολόγου από το νοσοκομείο Ιεράπετρας. Πείτε ένα να μάθουμε. Επειδή λέτε ότι. Το χρησιμοποιούμε ως δεξαμενή των μα πάντα έτσι το κάνετε. Έτσι, για πολλά πράγματα. Δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν τέτοιο πράγμα. Πώς δεν έχει συμβεί. Μα σας λείπει μια καρφίτσα. Σας λείπει ένα κρεβάτι. Σας λείπει ένα κάτι το, από πού το πάνω από την Ιεράπετρα. Δηλαδή αυτή είναι η νοοτροπία. Αυτή είναι. Πώς δεν έχει γίνει τώρα, μην τρελαθούμε. Πείτε ένα παράδειγμα. Να σας πω, η ΜΑΦ σας την είπα και το πρωί. Κύριε Μανουσάκη, εγώ αυτό το οποίο έχω να σας πω είναι το εξής. Μάλλον θα έπρεπε να κάτσουμε, να συζητήσουμε έτσι, και να ξαναδούμε λιγάκι το κομμάτι της κατανομής του χάρτη στο νομό. Να δούμε από πού μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια, έτσι. Από το Ηράκλειο ζητήθηκε βοήθεια. Λοιπόν, και να τελειώσω, και να τελειώσω το κομμάτι. Δεν θα μου πείτε δηλαδή ότι από το Ηράκλειο δεν σας δώσαν βοήθεια, κύριε Μανουσάκη, σας είπαν όλοι. Ναι. Εγώ είχα βγει και το είχα πει σε ένα σωρό συνεντεύξεις τις προηγούμενες μέρες. Ότι ενώ έχουν αυτά προβλήματα, έχει κλείσει η MedProvid, έχουν αυτά, η ΔΥΠΕ δεν παίρνει θέση. Και ακόμα δεν παίρνει θέση. Ναι, εννοείται. Η ΔΥΠΕ, άρα καταλήγουμε, επέτρεψε μου τότε Γιώργο, συγγνώμη, αλλά το πρόβλημα λοιπόν είναι αλλού. Η απόφαση του κυρίου Ανδρεαδάκη, άμα τη διαβάσετε, εάν προχωρήσει λοιπόν η διαδικασία τώρα, λέει, θα έχοντας υπόψη, για τη μετακίνηση του ανεσιολόγου, η απόφαση για τη μετακίνηση του ανεσιολόγου λέει, θα έχοντας υπόψη από πάνω, με δεδομένο ότι έγινε προσπάθεια για κάλυψη από νοσοκομεία του Ηρακλείου μέσω της ΔΥΠΕ Κρήτης και αφέβει άκαρπη. Το λέει μέσα και η ίδια η ανακοίνωση. Πρόσεξε. Μισό λεπτό. Και σου ξαναλέω. Άρα το πρόβλημα, αν όντως ισχύει αυτό, έτσι, και τώρα δοθούνε, οι βρεθεί λύστο, το πρόβλημα είναι αλλού. Βεβαίως. Είναι αλλού. Συγγνώμη, είναι το πρόβλημα είναι αλλού. Μην δίναμε και την ισχύ, την έχει στο νοσοκομείο η Ιεράπετρας και ο Δήμαρχος της Ιεράπετρας. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν είναι ούτε στους εργαζομένους, ούτε στους συλλόγους. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Βεβαίως. Έτσι, εκτός αν διαφωνείς αυτό το πράγμα. Οι αποφάσεις για τα θέματα υγείας λαμβάνονται με βάση αυτά που θέλει ο Δήμαρχος της Ιεράπετρας. Εντάξει, τώρα το παρατραβάμε, εντάξει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι τελευταίο έτσι. Το είπε και ο κύριος Βλασάκης. Θα αποδειχθεί ότι δεν έχει. Όχι, το μεταφράζετε όπως θέλετε. Εντάξει, όπως θέλετε το μεταφράζετε. Δεν είπα εγώ ποτέ τέτοιο πράγμα. Να το ξεκαθαρίσω, δεν είπα εγώ ποτέ τέτοιο πράγμα. Τι εσύ λοιπόν, αν αποδειχθεί ότι θα δοθεί λύση από το Ηράκλειο ενώ τόσο καιρό δεν δινόταν. Όχι, δεν ασκήθηκε κατάλληλη πίεση. Είτε προς τη ΔΥΠΕ είτε προς το Υπουργείο. Πώς θα ασκηθεί πίεση. Με δημόσιους εκβιασμούς. Της ΔΥΠΕ ότι δίνουμε μια μέρα διορία, έπρεπε να βγει ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου να πει δίνω μια μέρα διορία στη ΔΥΠΕ να δώσει λύση. Αυτή ήταν η πίεση. Τι εννοείται εσύ ως πίεση.
Το πώς θα ασκηθεί η πίεση από τον εκάστοτε διοικητή, εγώ δεν μπορώ να το γνωρίζω. Δεν είμαι εγώ διοικητής. Και τους συλλόγους, από τον υπερδιοικητή, αλλά και τους συλλόγους. Δηλαδή και οι σύλλογοι εργαζομένων και γιατρών. Πώς θα πιέσει τον διοικητή, εννοείται. Είναι μια αλυσίδα. Γιώργο, είσαι τόσα χρόνια στο διοικητή. Είσαι τόσα χρόνια. Στην πρώτη συνεδρίαση και αναδείξαμε το πρόβλημα που κανείς δεν το αναδείχνει. Γιώργο, επέτρεψέ μου, είσαι τόσα χρόνια στο κουρμπέτι. Βγήκαμε σε όλους τους σταθμούς, αναδείξαμε το πρόβλημα, προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε τη ΔΥΠΕ. Εντάξει, να μας πει ο κύριος Μανουσάκης τι δεν κάναμε, ας πούμε, που δεν το σκεφτήκαμε να το κάνουμε. Κύριε Μανουσάκη, γνωρίζετε, είστε πολλά χρόνια στο κουρμπέτι. Εμάς, ο δικός μας ο Δήμαρχος, δεν εκβίασε το... Εντάξει τώρα, μα 500 άτομα βγαίνουν από τον Άγιο Νικόλαο. Είστε πολλά χρόνια στο κουρμπέτι, γνωρίζετε ότι αυτό το κομμάτι είναι αλυσίδα. Ο σύλλογος πιέζει τον διοικητή, ο διοικητής τη ΔΥΠΕ, η ΔΥΠΕ το Υπουργείο και πάει λέγοντας. Ωραία. Αυτή η αλυσίδα κάπου μπορεί να μην είναι τόσο δυνατή, κύριε Μανουσάκη. Το ξέρετε καλύτερα από μένα αυτό το πράγμα. Ναι, εννοείται. Ωραία. Τι μου λέτε τότε. Λοιπόν, για αυτό λέω. Εσείς μπορεί να ασκήσετε πίεση στο διοικητή. Ο διοικητής έκανε τα απαραίτητα, έκανε τα δέοντα προς τη ΔΥΠΕ. Η ΔΥΠΕ έκανε τα απαραίτητα, άσκησε τόση πίεση να αναδείξει το πραγματικό πρόβλημα. Τα δέοντα που είναι τα τυπικά τα κάνανε, αλλά σας λέω το παιχνίδι επειδή είπατε είναι να αναδείξει πολλά... το πραγματικό πρόβλημα, γιατί όντως έχει το πραγματικό πρόβλημα. Αυτό το αναγνωρίζουμε, το λέμε και δημόσια. Έστειλε επιστολή που λέει ότι έχουν κλείσει τα χειρουργεία. Τι άλλο έπρεπε να κάνει δηλαδή. Έστειλε επιστολή στη Δήμη και λέει έχουν κλείσει τα χειρουργεία στον Άγιο. Και έχω 7 μέρες ενές. Τι άλλο έπρεπε να γίνει δηλαδή. Αλλά επειδή είπατε ότι είμαι πολλά χρόνια στην κουρβέτη, η πραγματικότητα είναι ότι αυτές οι αποφάσεις εν τέλει δεν λαμβάνονται με βάση την πίεση που θα ασκηθεί και τα λοιπά, λαμβάνονται υπό την πίεση άλλων παραγόντων. Γι' αυτό εγώ αναφέρομαι και ξαναέρχομαι και ξανάρχομαι στο Δήμαρχο. Ναι, αλλά εντάξει, δεν φταίει ο Δήμαρχος τώρα εδώ. Εν πάση περιπτώσει, πέρα από τους λόγους που μπορεί να το κάνει. Τα μικροκομματικά συμφέροντα. Μαγαζάκια δυστυχώς υπάρχουν παντού. Κύριε Μανουσάκη. Πρέπει να ντρέπονται οι νεοδημοκράτες. Εμείς δηλαδή έπρεπε να πούμε να λέμε τέτοια πράγματα. Έτσι, να κομματικοποιήσουμε το πρόβλημα για να το λύσουμε. Μάλιστα. Τέλος πάντων, τι θα πείτε αύριο στον κύριο Κικίλια, μια ερώτηση. Τι προβλήματα, πώς θα τα έχετε ιεραρχήσει τα ζητήματα που θα βάλετε, αν βεβαίως υπάρξει κάποια συνάντηση με τους συλλόγους εργαζομένων. Και ελπίζω κάποια στιγμή να υπάρξει μια συνεργασία και να μην κοιτάει ο καθένας στο μαγαζί του, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Κύριε Βλασάκη, θέλετε να μας πείτε. Ξαναθέστε μου λίγο το ερώτημα. Λέω, αύριο, ωραία, αύριο που θα είναι εδώ ο Υπουργός, ο κ. Κικίλιας. Ναι. Θα του θέσετε κάποια θέματα και ποια θα είναι αυτά, πώς θα ιεραρχείτε. Καταρχήν θα προσπαθήσουμε να είμαστε σε συνάντηση. Ναι. Έτσι. Δεν σας έχει καλέσει. Ακόμα δεν όχι, ακόμα είναι λιγάκι ναι. ώρα τα πράγματα. Έτσι. Ναι, ενώ και COVID είναι λιγάκι ώρα ακόμα τα πράγματα. Ναι. Το θέμα το εξής, θα πρέπει να αναδείξουμε γενικότερα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στο νομό. Έτσι. Ναι. Πέρα από το πρόβλημα το οποίο θα αναδείξουμε, αυτό το οποίο έχει προκύψει αυτή τη στιγμή, έτσι, θα πρέπει να αναδείξουμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και στο νομό, στα νοσοκομεία. Και το γεγονός ότι θα πρέπει να βρει κάποιο τρόπο, έτσι, να έρθει κόσμος. Ναι, και αυτό... Και να μην βγαίνουν άγονες οι όποιες προκηρύξεις. Ναι. Θα δώσει κίνητρα, θα κάνει κάτι άλλο, ναι. Δεν το γνωρίζω αυτό. Mm-hmm. Αλλά θα πρέπει σίγουρα να βρεθεί μια λύση. Ναι, και αυτό όμως το γαϊτανάκι, έτσι, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Mm-hmm. Και να μας ξεκαθαρίσει αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός για τα νοσοκομεία, ότι δεν μπορεί να υπάρχουν νοσοκομεία το ένα μετά το άλλο σε 30 χιλιόμετρα απόσταση. Κάτι τέτοιο είπε και φωτογράφησε, ή τουλάχιστον έτσι το εισπράξαμε εμείς εδώ, τα νοσοκομεία του Λασιθίου για άλλη μια φορά. Δεν ξέρω αν και αυτό το θέσετε ως θέμα. Βεβαίως, έτσι. Είναι από τα βασικά κι αυτό. Ωραία. Κύριε Μανουσάκη, εσείς... Θα είστε... Υπάρχει περίπτωση να έχετε και κάποια σύμπνοια μεταξύ σας ως σύλλογοι εργαζομένων ή τους εργαζόμενους που τίθεται εκπροσωπείτε εδώ. Νομίζω είναι κοινά τα προβλήματα. Να. Νομίζω είναι κοινά τα προβλήματα. Έτσι. Εγώ το ξαναλέω και το λέω και δημόσια. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα ούτε με τους εργαζομένους του Αγίου Νικολάου, ούτε με τους εργαζομένους της Νεάπολης, ούτε με τους εργαζομένους της Θείας. Έτσι. Αποδεικνύεται όμως ότι τα προβλήματα είναι κοινά.
Όταν το τσουνάμι. Όταν το τσουνάμι. Δεν έχετε πρόβλημα, αλλά τη σπόντα για τη συγγενική μου σχέση με τον διοικητή, μια χαρά την πετάξατε. Κύριε Μανουσάκη, κανονικά τώρα δεν έπρεπε να είστε ανακατεμένος όλα αυτά. Όχι, δεν ξέρω. Όχι, δεν το πάω εκεί. Όχι, δεν το πάω εκεί. Υπάρχει και το ηθικό μου κομμάτι. Όταν όμως, κύριε Μανουσάκη, συγγνώμη, και εγώ να ήμουνα και θα σας έδινα δίκιο, και εγώ να ήμουνα στη θέση σας όμως, όταν βγάζω ένα δελτίο τύπου, έτσι, με το που βγω στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο μετά από κάποιες ελάχιστες μέρες πραγματοποιείται, και ήμουν θα μπαίνα ψηλή στα θεία μου. Ότι μπορεί και εγώ να έχω βοηθήσει καλοπροαίρετα, πάντοτε το λέω, όχι κακοπροαίρετα. Έτσι, και εγώ μπορεί να έχω βοηθήσει σε αυτό. Και τι εννοώ, αν όντως πραγματικά δεν έβρισκαν λύση ή έτσι ισχυρίζονται οι ανώτεροι, έτσι, μια πρόταση. Τέλος πάντων, λοιπόν. Το παρατονίζω καλοπροαίρετα. Και όχι καλοπροαίρετα, κύριε Μανουσάκη. Αφήνει την υπονοούμε ότι μπορεί να μπλάκει και η διοίκηση στις εκλογές μας. Δηλαδή, εντάξει. Δεν ξέρω, καταλαβαίνω ότι είστε λιγάκι σε ένταση, δεν μπορώ να το καταλάβω το πράγμα, εν πάση περιπτώσει. Νομίζω ότι εξαντλήθηκε το θέμα από το πρωί. Να το πω ακόμη μια φορά το ζημένο, επειδή επιμένετε. Έτσι. Ναι, επιμένετε. Ήμουνα στο Διοικητικό Συμβούλιο των Διασυνδόμενων Νοσοκομείων και παραιτήθηκα γιατί υπήρχε κόλλημα νομικό. Βεβαίως, και προς τιμήν σας. Μα υπήρχε, αν δεν υπήρχε πρόβλημα νομικό, δεν θα είχατε, παραιτηθεί. Θα σας πω. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε ο κύριος Ανδρεάδης, εγώ το ξεκαθάρισα ότι και εργασιακά και επαγγελματικά και συνδικαλιστικά δεν υπάρχει καμία στήριξη και καμία υποστήριξη από τη δική μου την πλευρά. Και αυτό έχει αναδειχθεί όλους τους προηγούμενους μήνες με τις δράσεις, με τις κινητοποιήσεις, με την ανάδειξη των προβλημάτων των νοσοκομείων και ούτω καθεξής. Από ένα σημείο και μετά σταματήσαμε να έχουμε και κάνει και προσωπικές σχέσεις. Εντάξει, τώρα αυτό δεν μας αφορά οι προσωπικές σχέσεις. Είναι θέμα ηθικό, ξαναλέω. Πήγαμε στις εκλογές του Συλλόγου Εργαζομένων, όπου οι συνάδελφοι με μεγάλη υποστήριξη και πλειοψηφία αναδείξανε και την παράταξή μας πλειοψηφία στο Σύλλογο και εμένα με πάρα πολλούς ψήφους πρόεδρο, που αυτό γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή δεν ήρθε κάτι καινούριο τώρα να αλλάξει τα δεδομένα. Εγώ είναι η πέμπτη μου θητεία ως πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων. Δηλαδή δεν έχω εγώ κάτι να απολογηθώ γι' αυτό, δεν έβγαλε εμένα ο Ανδρεάδης και η διοίκηση. Νομίζω ότι καταλαβαίνει ο κόσμος τι γίνεται και ας βγάλει τα συμπεράσματά του, εγώ δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Βλασάκης είναι απαράδεκτες. Λέει, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με το Σύλλογο Εργαζομένων, αλλά πετούμε και τις αιχμές μας, πετούμε και τα... Εντάξει, ξαναλέω, ό,τι είναι νόμο δεν είναι πάντα και ηθικό. Έτσι, μα τι να κάνουμε τώρα. Και δεν δέχομαι μίγα στους παθήμους σε ηθικό κομμάτι. Πλάτες, δεν έχω κάνει κανένας διοικητή ούτε αυτήνου. Έτσι εννοείται. Και οι συνάδελφοι του Σύλλογου Εργαζομένων της Ελλάδας, όταν ήρθε ο Κοντοζαμάνης, τους το είπα ποια είναι η σχέση μου. Οι σχέσεις μας με τη διοίκηση. Και το ξέρανε πριν. Μα δεν μας αφορούν οι σχέσεις προσωπικές που έχετε με τον Πεθερό σας τώρα. Μα δηλαδή μην τρελαθούμε. Αλλά είπαμε είναι και ηθικό το θέμα. Ξέρανε ότι υπάρχει αντιπαράθεση τότε, περίπου σαν αυτή που υπήρχε στην Ιεράπετρα με τον Καλλιονάκη του Συλλόγου. Εντάξει, δηλαδή μην παρουσιάζουμε το, κάνουμε το άσπρο μαύρο. Ξέρουμε ότι οι σχέσεις σε συνδικαλιστικό επίπεδο είναι τεταμένες, έχουμε βγάλει καταγγελίες, έχουμε αναδείξει προβλήματα. Το θέμα του ΤΕΠ και της λειτουργίας του ΤΕΠ, εμείς ο Σύλλογος Νοσηλευτών το αναδείξαμε και το βγάλαμε προς τα έξω. Δηλαδή για όνομα του Θεού. Στο τέλος θα πρέπει να κάτσουμε να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει. Αυτό είναι για συνεργασία μεταξύ των συλλόγων, πρέπει να αποδεικνύεται στην πράξη. Ναι, για να δούμε. Συνεργασία. Και να μην λένε κουβέντα ότι θα πρέπει να αποδειχθεί. Θα πρέπει να αποδειχθεί στην πράξη. Μόλις οι γιατροί φεύγουν και έρχονται στον Άγιο, θα πρέπει να αποδειχθεί στην πράξη. Μην είναι μαύρος η θα πρέπει να αποδειχθεί στην πράξη, κύριε Μανουσάκη. Και εγώ τα κρατάω όλα αυτά που είστε πει. Τα κρατάω, μην αγχώνεστε. Θα πρέπει να αποδειχθεί. Θα πρέπει να αποδειχθεί στην πράξη. Να βγαίνετε στα κάγκελα όταν γίνεται μετακίνηση προς τον Άγιο και όταν γίνεται προς το Ηράκλειο να μην βγάζετε εκεί. Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά το γεγονός ότι τότε είμαστε διασυνδεόμενα, μάλλον περισσότερα προβλήματα δημιουργεί
παράκαλο. Σε αυτό συμφωνούμε. Έτσι. Μάλλον περισσότερα προβλήματα δημιουργεί. Παράκαλο, κύριε Μανουσάκη. Για να δούμε. Σε αυτό συμφωνούμε. Εγώ δεν έχω αντίληψη αυτό. Θα είναι από τα πρώτα τα οποία θα πρέπει να απαιτήσουμε από τον κύριο Τσουτσίλια, νομίζω. Το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου δεν είναι κεντρικό. Εμείς όταν το λέμε κεντρικό, δεν εννοούμε τη διασύνδεση. Και αν έχει διασύνδεση, μπελάδες έχει φέρει. Όχι, δεν έχει προβλήματα. Είναι κεντρικό όσον αφορά τη διαχείριση των περιστατικών, τις μονάδες που έχει και μπορεί να εξυπηρετήσει και τις τελέχους που έχει. Γι' αυτό είναι κεντρικό. Εμείς η διασύνδεση δεν τη θέλουμε, ούτε εμείς. Αλλά το νοσοκομείο, όπως να το κάνουμε, είναι το νοσοκομείο όλων των ασθενειωτών. Άστε. Λοιπόν, βάλτε μου μια τελεία εδώ. Νομίζω θα ενδεχομένως θα τα πούμε και μετά τη συνάντηση που θα έχετε με τον Υπουργό. Να σας ευχαριστήσω. Άκρη δεν βγαίνει κοιτάζοντας το δέντρο. Ελπίζω και εύχομαι αυτό να γίνει μια καλή συνεργασία με αγνές προθέσεις, έτσι, χωρίς ο καθένας να, πώς να το πω τώρα, να υποσκάπτει την παρουσία του αλλονού ή δεν ξέρω τι άλλο. Ας το δείτε και να υπάρξει κάποια συνάντηση και συνεννόηση έστω και πριν την παρουσίαση εκεί με τον Υπουργό, χωρίς πονηριές. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και τους δύο. Δεν είναι σπόνα. Κύριε Μανουσάκη, καλημέρα και στους δύο. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ήταν οι δύο πρόεδροι των συλλόγων εργαζομένων, φίλες και φίλοι, του ο κ. Βλασάκης από το νοσοκομείο εδώ της Ιεράπετρας, ο πρόεδρος του συλλόγου, αντιπρόεδρος, με συγχωρείτε, και ο πρόεδρος του συλλόγου, ο κ. Μανουσάκης, μαζί μας.